Σχέδιο σαρωτικών αλλαγών στο μεταναστευτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσίασε ο Μπαράκ Ομπάμα. Η παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου επιτρέπει σε περίπου 5 εκατομμύρια μετανάστες που ζουν παράνομα στις Ηνωμένε Πολιτείες να αποφύγουν τον κίνδυνο της απέλασης. Ο Μπαράκ Ομπάμα διευκρίνησε ότι δεν προτείνει γενική αμνηστία. Στο τηλεοπτικό του διάγγελμα παρουσίασε σειρά προϋποθέσεων για την ομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών. Αν βρίσκεστε στην Αμερική για περισσότερα από πέντε χρόνια, αν έχετε παιδιά που είναι Αμερικανοί πολίτε ή ζουν νόμιμα εδώ, αν εγγραφείτε, περάσετε του ελέγχου του ποινικού σα μητρώου και είστε πρόθυμοι να πληρώσετε το μερίδιο των φόρων που σα αναλογεί, τότε θα μπορέσετε να καταθέσετε αίτημα για προσωρινή παραμονή στη χώρα χωρί τον κίνδυνο τη απέλαση. Θα μπορέσετε να βγείτε από τη σκιά και να είστε εντάξει απέναντι στον νόμο. Αυτή είναι η συμφωνία. Ο Μπαράκ Ομπάμα διευκρίνησε ότι από τι ευεργετικέ διατάξει εξαιρούνται όσοι πέρασαν παράνομα τα σύνορα πρόσφατα και όσοι έχουν διαπράξει εγκλήματα. Αναφέρθηκε στην ανάγκη καλύτερη φύλαξη των συνόρων με το Μεξικό και τη διευκόλυνση τη παραμονή στη χώρα των μεταναστών υψηλή εξειδίκευση. Η επιλογή του Προέδρου να δράσει μονομερό σε γύρι σφοδρέ αντιδράσει από του Ρεπουμπλικάνου.